δούμε από ποια οπτική γωνία θα μας δώσουν τη δική τους εμπειρία, αν θέλετε. Να πάω στην πρώτη γραμμή. Είναι ο κύριος Νεοκλής. Θα παρακαλέσω το κοινό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις αναφορές μας για να είμαστε όλοι νομικά καλυμμένοι. Κύριε Νεοκλή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Όντως ο καλεσμένος σας έχει απολύτω δίκιο. Συμβαίνουν πράγματα και θαύματα, χρονολογούνται και είμαι και εγώ παθών, έτυχε και σε μένα να το κάνω. Λοιπόν, και σας λέω, εγώ λέω, ελπίζω ότι η οργή του Υπουργού να φέρει αποτέλεσμα. Του ίδιου ανθρώποι είναι, πληρώνονται, είναι ταγμένοι για την υγεία του κόσμου. Όχι και ο γραφείο θα κάνει την κηδεία. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Η διεύθυνση κάνει πράγματα μεσάνυχτα. Ναι, εσείς κύριε Νεοκλή, είστε του επαγγέλματος δηλαδή. Ήμουν παλιά, ήμουν. Ναι, ήμουν. Και ήσασταν εξ εκείνων που δεν έδιναν μίζες. Όχι, κανένας δεν με γνωρίζει όταν έπεθανε η μάνα μου πάνω στο θάλαμο. Δεν με γνωρίζει. Άμα ήταν να δίνω μίζες, ήταν να με γνωρίζουν και στείλαμε να πάω τη ώρα μία το πρωί σε συγκεκριμένο γραφείο κυριό να αναλάβει τα αντίσκηδια. Έχω, αν θέλετε, και μάρτυρες βουλευτές που εμπία αμέσως κάποιες τις καταγγελίες. Έχει και ενεργεία βουλευτή. Είναι ζωντανός εκεί. Θέλετε το όνομα? Όχι τώρα, εκτός αέρα. Ευχαριστώ τον κύριο Νεοκλή. Να πάω στην κυρία Σοφία, παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω βασικά να συγχαρητήρια την εκπομπή σας βασικά και για το θέμα σας που έχετε πάρει προσωπικά. Θέλω να αναφέρω κάτι. Δυστυχώς έχω χάσει τον πατέρα μου πριν 1,5 χρόνο και έχω σπουδάσει νοσηλεύτρια στην Ελλάδα. Και ξέροντας ότι κάποιος άνθρωπος όταν πεθαίνει, δεν τρέχει κανένας να σου πει, ξέρεις, θα πας αυτόνα για να θάψεις τον πατέρα σου, σε γραφείο κυρίων τέλος πάντων. Εδώ στην Κύπρο δυστυχώς όταν πεθαίνει ο μπαμπάς μου, πάνω στον πόνο μου, εντάξει, που έκλαιγα, εντάξει, λογικό είναι πατέρας, είναι αίμα σου, είναι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος που ήρθε μέσα για να μου πει ότι έχω χάσει τον μπαμπά μου και τα σχετικά, μου λέει ότι θες να κάνουμε, είμαι ιατροδικαστής, θες να τον αναλάβω να το ανοίξω, λέω όχι, αφού ο μπαμπάς μου πεθάνε με ένα φυσικό θάνατο που είχε καρκίνο και ήταν λογικό, το ξέραμε. Μετά μου λέει ακολούθησε με στο γραφείο. Όταν ακολούθησα στο γραφείο δεν ήξερα ότι θα πήγαινα εκτός νοσοκομείου και θα πήγαινα στο γραφείο του, ότι ήταν γραφείο τελετών. Μένω να πάω σε ένα γραφείο να δώσω στοιχεία του πατέρα μου. Όταν όμως έδωσα τα στοιχεία του πατέρα μου και μετά συνειδητοποίησα ότι θα αναλάβει την κηδεία του, εκεί λίγο, ξέρεις, πικράθηκα και λέω καλά. Δεν γίνεται να μας πούνε να βρούμε, ας πούμε, να έρθει κάποιος, να δούμε. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα άτομα που έχουν δικούς τους ανθρώπους, κατευθείαν σε στέλνουν εκεί και σου λένε, εντάξει, θα τον αναλάβουμε εμείς, χωρίς να έχεις επιλογή, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται. Αυτό Άραστε. Δεν ξέρω. Και επιβεβαιώνονται βεβαίως τα λεγόμενα εδώ και του κυρίου Χριστοδούλου, τα οποία δεν είχαμε λόγο να αμφισβητήσουμε. Ευχαριστώ την κυρία. Να πάρουμε και τον κύριο Κώστα, παρακαλώ. Hello. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Καταρχήν, τα συγχαρητήρια μου για την εκπομπή και ιδιαίτερα για το σημερινό θέμα. Το τι έχω να πω είναι ότι γνωρίζοντας τον Γιώργο Μπαμπορίδη, είμαι βέβαιος ότι θα επιληφθεί αμέσως και θα δώσει λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Έχετε... Αυτό. Δεν έχετε κάποια εμπειρία εσείς. Ευχαριστώ τον κύριο. Κύριε Χριστοδούλου, βλέπετε ότι οι δύο τηλεφωνικές που είχαμε επιβεβαιώνουν πλήρως τα λεγόμενά σας. Δεν ακούω. Κύριε Χριστοδούλου, με ακούτε? Τον κύριο Χριστοδούλου. Ναι, τώρα σας ακούω. Ωραία. Ναι. Επιβεβαιώνονται, λέω, πλήρως τα λεγόμενά σας από τις τηλεφωνικές γραμμές. Δυστυχώς, για να βγω και στον αέρα να τα πω, σίγουρα είχαμε κάποια βάση. Είχαμε πολλές καταγγελίες από οικογένειες, τις οποίες προσπαθήσαν και πριν και μετά με δόλιους τρόπους, με παράλογους τρόπους, να τους πούν ψέματα για να τους πάρουν, να τους κάνουν την κηδεία. Γι' αυτό είναι εντελώς ανέντιμο. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και ευελπιστώ ότι ο Υπουργός Υγείας, ναι,
θα δώσει θέμα σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε εδώ και χρόνια στην Πάφο. Θέλω να σας πω ότι είχαμε ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας ότι σήμερα θα δίναμε συνέχεια. Να με ενημερώσουν οι συνάδελφοι, παρακαλώ, αν έχουμε κάποιο νεότερο από εκείνο το μέτωπο, αν μας βλέπουν δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας και αν υπάρχει κάποια αντίδραση την οποία μπορούμε να δώσουμε, γιατί σας είπα και πριν την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να διταχθεί μια έρευνα και αν υπάρχει αυτό το κύκλο μάντος να ξυλωθεί. Έχουμε άλλες γραμμές. Ένας κύριος που θέλει να μείνει ανώνυμος, παρακαλώ. Ένας κύριος ανώνυμος, παρακαλώ. Μάλιστα, κυρία. Εδώ, μάνα μου, ειδικά για τα γραφεία και δύο που λέει, μέσα στο νοσοκομείο οι άμπουλες, οι πρώτες βοήθειες ειδικά, μόλις ακούσουν κάτι το συμβά, πριν να πεθάνει και είναι έτοιμο για πεθάνει, αμέσως έρχονται τα γραφεία και δύο και να πάρουν 100 ευρώ. Έτσι, ειδικά σήμερα, καθημερινώς. Μπορεί να ενημερώσουν τους συγγενείς, τα γραφεία και δύο είναι εδώ. Αλλά αν τι φταίνουν τα γραφεία και δύο, φταίνουν αυτοί που τα παίρνουν 100 ευρώ. Καταλαβαίνετε που γίνεται. Κάθε μέρα έτσι γίνεται. Και ξέρει τι είναι το άτομα. Ξέρουν είναι όλοι. Τι διέφυξε. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον κύριο. Έχουμε άλλη γραμμή να πάρουμε. Λοιπόν. Κύριε Χριστοδούλου, εμείς αναμένουμε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας και του ίδιου του Υπουργού προσωπικά. Τα στοιχεία σας τα έχουμε, έχετε μιλήσει δημοσίως, άρα να είστε σίγουρος ότι θα κληθείτε να δώσετε κάποια στοιχεία που έχετε για να μπορέσετε να βοηθήσετε την εξέλιξη των ερευνών, εάν και εφόσον υπάρχουν. Και εδώ είμαστε, κύριε Χριστοδούλου, για να τα ξαναπούμε. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε κάποιοι να βγάζουν χρήματα, κυριολεκτικά όμως επιπτωμάτων εδώ. Με ακούτε, κύριε Χριστοδούλου? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο σας και για το πρόγραμμα σας και είμαι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα ότι χρειαστεί να βοηθήσουμε για το καλό του τόπου μας. Να είστε καλά. Για το σεβασμό αυτών που φεύγουν και μας αφήνουν πίσω. Ευχαριστώ Έχετε πολύ. Δίκιο. Να είστε καλά, κύριε Χριστοδούλου. Πάμε στο Λουκάς Παθάρη. Έχουμε...